Εθνικό Πάρκο είναι αυτό που βλέπετε στον κύκλο. Περιλαμβάνει εκτάσεις από τρεις νομούς, νομό Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας. Είναι το μεγαλύτερο υγροτοπικό πάρκο στην Ελλάδα με 920.000 στρέμματα και ξεκίνησε η πρώτη ιστορικά νομική του υπόσταση ως περιοχές Ραμσάρ που το 1974 της υπέβαλε η Ελλάδα, δηλαδή το Δέλτα Νέστου, τη λίμνη Βιστονίδα, τη λίμνη Ισμαρίδα και τις κοινοθάλασσες της Ροδόπης. Ακολούθησε η ένταξη το 1992 αυτών των περιοχών στο δίκτυο Natura από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 1996 η Ελλάδα πλέον εκδίδει κοινή υπουργική απόφαση όπου ορίζει ότι δημιουργείται το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει αυτές τις τρεις περιοχές. Το 2008 εκδίδεται νέα οικία, επομένως από το 1996 έως σήμερα έχουμε τα 19 χρόνια που το πάρκο λειτουργεί. Αυτό είναι ο χάρτης των περιοχών με τις διάφορες ζώνες που περιλαμβάνει, με το μπλε είναι η αλφα ζώνη, δηλαδή τα υδάτινα κομμάτια, ενώ οι γύρω ζώνες είναι η βήτα και η γάμα ζώνη. Σκοπή του βέβαια είναι αρχικά η διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση των πολιτών της περιοχής, η ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων εντός του πάρκου. Θέλω να το τονίσω ότι είναι μια από τις δράσεις που ο φορέας προσπαθεί να συμβάλλει σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και στο τέλος και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Να δούμε λίγο πολύ γρήγορα τις τρεις περιοχές. Το Δέλτα Νέστου, βλέπετε εδώ πέρα μερικά από τα χαρακτηριστικά είδη και μια φωτογραφία από την εκβολή του ποταμού. Η λίμνη Βιστονίδα και το Πορτολάγος, επίσης ένα πολύ πλούσιο σε βιοποικιλότητα σύστημα. Και η λίμνη Ισμαρίδα με τις λιμνοθάλασσες της Ροδόπης. Η λίμνη Ισμαρίδα, η μοναδική λίμνη γλυκού νερού στη Θράκη, η οποία ελπίζουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον. Και εδώ βλέπουμε τις λιμνοθάλασσες της Ροδόπης που είναι νότια από την, και δυτικά από την Ισμαρίδα, επίσης λιμνοθάλασσες που αφενός υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση και αφετέρου έχουμε πλούσιες η βιοποικιλότητα περιοχές.